Ο κύριο Νίκο Μπρουτζάκη είναι μαζί μα, είναι okay. τη ομάδα επικοινωνία του Συλλαλητηρίου. Τον έχουμε εδώ στην, σε διπλανό στούντιο. Καλημέρα σα, κύριε Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Να, να Είστε καλά. Πόσο κόσμο περιμένετε την Κυριακή στο Σύνταγμα, Αυτό που θα γίνει την Κυριακή στο Σύνταγμα δεν το έχει ξαναδεί η Ελλάδα. Τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε από όλη την Ελλάδα αλλά και από την ίδια την Αθήνα ναι. ε, μας δίνουν την εντύπωση ότι τελικά το Συλλαλητήριο το περσινό στην Αθήνα. Θα, ήταν, θα είναι μικρό σε σχέση με αυτό το οποίο θα δει ο ελληνικό λαό την Κυριακή. Ε, ο κόσμο είναι... πληρώνει για να έρθει ή μπαίνουν λεωφορεία και από που είναι τα οικονομικά. Ο κόσμο ο λίγο... ο κόσμος, ο κόσμος, ε, <coughs> παίρνει λεωφορεία ε, περίπου σε αυτό το ποσό των 20 ευρώ. Άλλοι έρχονται μόνοι του με τα αυτοκίνητα. Uh -huh. ε, όλοι, ουσιαστικά, ο καθένα από τη δικιά του την πλευρά, με ό,τι του έχει απομείνει μετά από όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια θα έρθει στην Αθήνα να διαδηλώσει ναι. για τη Μακεδονία, για την πατρίδα του και φυσικά για τη δημοκρατία. Θα υπάρχουν Διότι ομιλητές το... κύριε Μπρουτζάκη. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιοι θα είναι οι ομιλητές. Φυσικά γίνεται κάποια συζήτηση, κάποια κουβέντα ε, δεν μπορώ να σα πω ποιοι ε, τελικά. με ποιου κουβεντιάζετε, θα, θα μα πείτε ένα-δύο ονόματα να γνωρίζουμε. Δεν, μπορώ, δεν μπορώ, να σα πω αυτή τη στιγμή τίποτα. Είμαστε σε. Σε διαβουλεύσει, σε συζητήσει. Το συγκεκριμένο συλλαλητήριο δεν θα έχει καταρχήν, δεν θα είναι ένα ίδιο συλλαλητήριο όπω ήταν πέρυσι τον, το Φεβρουάριο. Ναι. Θα είναι ένα συλλαλητήριο το οποίο έχει σκοπό να πιέσει την κυβέρνηση να μην προβεί στην ψήφιση τη συμφωνία των Πρεσπών. Όταν ντελέτε... Φυσικά, ε, με, με τι τρόπο, με την παρουσία με του την κόσμου. Με την παρουσία το του κόσμου και ενημερώνουμε και την κυβέρνηση, αλλά ενημερώνουμε και τον κόσμο, διότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Mm -hmm. Γιατί για παράδειγμα δεν θα γίνει το συλλαλητήριο την παραμονή την ίδια μέρα τη ψήφι, ψήφισης του νομοσχεδίου. Ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα συλλαλητήρια. Θα ναι. ακολουθήσουν τα συλλαλητήρια τα οποία θα έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τις μέρες δηλαδή που θα, θα, θα εισαχθεί στη Βουλή προσεζήτησε; Ακριβώς. Είμαστε σε ετοιμότητα. Ε, κοιτάμε τα πάντα. Αυτό mm -hmm. το πράγμα το οποίο ζητάμε από τον ελληνικό λαό είναι να κατέβει σύσσωμος στο Σύνταγμα για να ζητήσει την πατρίδα του πίσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ, κύριε τελειώνοντας, ναι, ναι. τελειώνοντας Θα ήθελα να τελειώσω με μια κουβέντα Του στρατηγού Μιλτιάδη Ότι αν μας νικήσουν Θα έχουν πατρίδα να επιστρέψουν Αν χάσουμε Δεν θα έχουμε πατρίδα να γυρίσουμε πίσω ναι. Σας λοιπόν, ευχαριστούμε σας πάρα κύριε πολύ κύριε Μπρουτζάκη καλά... Καλή συνέχεια